Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Περιμένετε εδώ στην πλατεία Πιτρινού να κάνετε το τεστ από τον ΕΟΔΗ. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε εδώ σήμερα? Με οδήγησε απλώς, κάνω προληπτικά, δεν έχω κάποια συμπτώματα, για να προστατεύσω τους συνανθρωπούς μου. Σας ανησυχεί η αύξηση των κρουσμάτων τον τελευταίο καιρό στην πόλη της Τρίπολης και στον νομό Αρκαδίας? Πολύ αύξηση ακούω στα σχολεία. Εκεί ακούω αύξηση μεγάλη. Κατά τους γύρω μας δεν ξέρω, πρέπει να κάνει τεστ ο κόσμος για να δούμε αν πράγματι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων. Τώρα με τα τεστ που κάνει εδώ ο ΕΟΔΗ, καλό είναι γιατί μαθαίνουμε την πραγματικότητα. Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, να αυστηροποιηθούν τα μέτρα στο νομό Αρκαδίας για να υπάρξει μια έτσι μικρή μείωση των κρουσμάτων? Δεν νομίζω, όσα και μέτρα να βάλει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και ο Δήμαρχος και πρέπει προσωπικά ο καθένας μόνος του να βάλει μέτρα στον εαυτό του, πώς θα κυκλοφορεί, να προσέχει. Αυτά είναι τα μέτρα, πιστεύω. Χρήση μάσκας και περιορισμούς επαφών, το και κάνετε κι εσείς? Όλα. Δεν χρειάζεται άσκοπες μετακινήσεις, κινήσεις που κάνουμε, ό,τι είναι. Πρέπει μόνοι μας να το ελέγχουμε. Βεβαίω είμαι εδώ για rapid test. Είναι η πρώτη φορά που δίνετε δείγμα? Όχι, έχω ξανακάνει. Είμαι εκπαιδευτικός, ανησυχώ. Έχω παιδιά μικρά που είναι σε σχολείο. Και ανησυχώ γιατί έρχομαι και εγώ σε επαφή με τους μαθητές μου. Τα παιδιά έρχονται με τους μαθητές τους. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία άλλη επαφή εκτός από το σχολείο. Βλέπετε ότι η κατάσταση, τα παιδιά ανησυχούν που βρίσκονται μέσα στις αίθουσες για τα κρούσματα τα οποία αυξάνονται και άλλοι μαθητές τους νοσούν? Ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχαμε δει τόσα παιδιά με κορονοϊό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι υπάκουα και με τη μάσκα. Τα πάνε μια χαρά, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Είμαι σε μικρές ηλικίες, είμαι σε νηπιαγωγείο και τα παιδιά μου είναι σε μικρές ηλικίες. Οπότε δεν έχω άποψη να σας πω αν ανησυχούν. Το θέμα είναι με τους γονείς τι γίνεται. Όταν κάνουν ανταλλαγικές επισκέψεις στα σπίτια, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχετε ακούσει μήπως ότι γίνεται ακόμα και πάρτι? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα ακούω στο σχολείο ανταλλαγές επισκέψεων σε σπίτια. Κάθε μέρα. Πραγματικά είναι λυπηρό. Όπως μας είπατε, είστε εκπαιδευτικός, βρίσκεστε σε νηπιαγωγείο. Η τηλεκπαίδευση λειτουργεί σε αυτές τις μικρές ηλικίες? Θα μπορούσε να συνεχίσετε έτσι το έργο σας και την υπόλοιπη χρονιά, αν χρειαστεί? Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά, μας δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Θα μπορούσαμε να μην την έχουμε κι αυτή. Αν το παιδί έχει δίπλα του το γονέα, μπορεί να τα καταφέρει ακόμα και στο νηπιαγωγείο. Από το να μείνει άπραγο, να μην κάνει τίποτα, και η τηλεκπαίδευση είναι καλή. Προσπαθούμε. Κάνουμε και εμείς εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Πιστεύετε ότι θα ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για τον νομό Αρκαδίας αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και η αύξηση των κρουσμάτων? Μακάρι να ληφθούν. Πρέπει να ληφθούν. Πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Και είναι προς όφελός μας που και ο Δήμος φροντίζει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και γίνονται συνεχώς rapid test. Στο δικό σας το σχολείο υπάρχει κάποιο κρούσμα, έχετε κλείσει κάποιο τμήμα ή είστε σε λειτουργία? Όχι, ευτυχώς ακόμα το σχολείο μας δεν έχει πληγεί. Ούτε το δικό μου το νηπιαγωγείο, ούτε το δημοτικό των παιδιών μου. Είμαστε τυχεροί, αλλά είναι θέμα χρόνου. Πρώτη φορά που έρχεσαι να κάνεις τεστ? Ναι. Τι σε οδήγησε εδώ, έχεις σε κάποια επαφή με κάποιο ύποπτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ή προληπτικά? Προληπτικά, για προληπτικούς λόγους, να δούμε τι σημαίνει γενικά. Τηρείτε τα μέτρα στην καθημερινή σας ζωή, φοράτε μάσκα, αποστάσεις, έχετε περιορίσει τις επαφές σας? Όσο, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι η νεολαία δεν κρατά τις αποστάσεις, η νεολαία συγχρονίζεται και έτσι υπάρχει διασπορά. Πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Εντάξει, όχι ακριβώς η νεολαία. Να μην φανώ ότι επειδή είμαι νεολαία να το λέω. Απλά εντάξει, και η νεολαία πρέπει να προσέχει λίγο. Γιατί βγαίνουμε συχνά και πιστεύω οι περισσότεροι δεν κρατάμε τα μέτρα. Τις τελευταίες μέρες που υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων από τους μονοψήφιους αριθμούς, φτάσαμε ακόμα και 21 τα κρούσματα έτσι χθες. Σας ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση? Δεν θα πω ότι είμαι ανησυχή ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, συνηθισμένα είμαστε τώρα ένα χρόνο, κοντεύουμε να κλείσουμε ένα χρόνο και δεν πιστεύω να είμαι συνεχή, γιατί μέσα στο πρόγραμμα είναι όπως το βλέπω. Προληπτικά. Δεν έχω κάποια συμπτώματα, προληπτικά. Έχετε έρθει σε κάποια επαφή με κάποιο κρούσμα ύποπτο ή επιβεβαιωμένο? Όχι, δεν έχω έρθει. Όχι. Είναι το πρώτο τεστ που κάνετε? Ναι, το πρώτο τεστ. Και να μας πείτε αν σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση και αν πιστεύετε ότι πρέπει να πάρθουν αυστηρότερα μέτρα
με την αύξηση των κρουσμάτων. Και βέβαια με ανησυχεί η κατάσταση αυτή. Ναι. Και βέβαια με ανησυχεί. Τώρα τα μέτρα αυτά είναι στους αρμόδιους. Ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, πρέπει. Έχετε παιδιά που πηγαίνουν σε σχολείο? Όχι, όχι. Τα παιδιά μου είναι μεγάλα. Οπότε δεν έχω με σχολείο κάποια επαφή. Δεν σας προβληματίζει όλο αυτό που γίνεται στα σχολεία, που κλείνουν τμήματα, που κλείνουν ακόμα και σχολεία με την αύξηση των κρουσμάτων? Πιστεύετε ότι πρέπει να μπει ένα λουκέτο στα σχολεία, να γίνει κόκκινη αρκαδία? Πιστεύω αν τα κρούσματα αυξηθούν, να μπει... Δεν ξέρω, πιστεύω ότι αν τα κρούσματα αυξηθούν στα σχολεία και γενικά στα μαγαζιά, γιατί βλέπω και πολλά καταστήματα σήμερα που έχουν κλείσει, πιστεύω ότι θα μπει κόκκινο. Εσείς στηρίζετε τα μέτρα, έχετε περιορίσει σε επαφές σας? Ναι, εγώ δεν βγαίνω καθόλου έξω. Από τη δουλειά μου στο σπίτι. Αυτό. Τίποτε άλλο. Μάσκα και στη δουλειά. Μάσκα, ναι, ναι, και στη δουλειά και γαντάκια στη δουλειά, ναι, απ' όλα. Έχω ξανακάνει άλλη μία φορά. Ήταν αρνητικό, αλλά φοβούμαι στο σουνάμι. Σας ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση? Εννοείται. Με την αύξηση των κρουσμάτων? Λογικό δεν είναι. Ποιο δώσ' δεν θα τρόμαζε. Στις δικές σας επαφές, στο δικό σας κοινωνικό περίγυρο, υπάρχουν άνθρωποι γνωστοί που έχουν νοσήσει? Όχι, ευτυχώς όχι. Τηρείτε τα μέτρα? Εννοείται. Θέλετε να μας πείτε λίγο, αφού έχετε κάνει πάλι το τεστ για τη διαδικασία που ακολουθείτε? Τι εννοείτε? Κατά τον έλεγχο του τεστ, σας ζητάνε κάποια στοιχεία? Το ΆΜΚΑ. ΆΜΚΑ δίνουμε και το κινητό μας. Και μετά σας έρχεται μήνυμα στο κινητό. Ναι, από τον είναι πόδινη η διαδικασία έτσι της εξέτασης? Όχι, δεν πονάει, απλά ένα τσούξιμο νιώθουμε και μπορεί να δακρύσει το μάτι. Εμένα μου είχε δακρύσει το μάτι την πρώτη φορά. Υπάρχει ανησυχία μέχρι να έρθει η αρνητική απάντηση, το άγχος, το τρακ? Άγχος πολύ, πολύ άγχος. Και τέλος να μας πείτε τι θα λέγατε σε κάποιον που σκέφτεται και δεν έχει κάνει ακόμα rapid test, γιατί να το κάνει? Καλό είναι να το κάνει, βέβαια, για να ξέρουμε τι γίνεται. Να μην κολλήσει και κάποιος άλλος. Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον νομό Αρκαδίας, έτσι με αυτή την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες? Πιστεύω πως ναι. Τουλάχιστον να κλείσουν τα σχολεία για αρχή και βλέπουμε. Έχετε παιδάκια πάνω στο σχολείο, ναι, γνωστά σας? Το γιο μου. Έχετε... Σε ποιο σχολείο πάει? Πάει παιδικό, πάει στην πρώτη νηπιαγωγή. Δεν υπάρχουν κρούσματα όχι εκεί? Όχι εκεί, όχι.